Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ, σήμερα θα δούμε ένα fan mail όπως καταλάβατε, δύο πακέτα τα οποία ήρθαν από δύο παιδιά φίλους του καναλιού, το ένα είναι από τον Αποστολόπουλο Νικόλαο και το άλλο που είναι λίγο μεγαλούτσικο είναι από τον Κωνσταντίνο Μαρκόνι. Σας ξεκινήσουμε από το πιο μικρό το οποίο ξέρω ότι έχει πάνω κάτω στο περίπου, το άλλο δεν ξέρω τι έχει μέσα, αλλά ας δούμε αυτό που ξέρω. Έχει μέσα, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι μου έχει πει ένα DS. Ένα DS το οποίο έχει μια όμορφη ιστορία. Μια ιστορία την οποία θα σας την πω καθώς το ανοίγουμε το πακέτο και... Εντάξει, γενικά μου αρέσει αυτό το πράγμα δεν είναι απλά κάτι άψυχο όλο αυτό, έχει πράγματα από σας, πράγματα που σημαίνουν για σας κάτι και για μένα το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Σήμερα θα ανοίξω, θα κάνω το unboxing με το καινούργιο το μαχαίρι που πήρα, είναι αυτό εδώ. Αρκετά φθηνό 4 ευρώ από το eBay το αγόρασα. Απλά μ' άρεσε και ήθελα να το δοκιμάσω. Ευτυχώ ήρθε, καιρό έχει να έρθει μαχαίρι. Οπότε κάνει το παρθενικό του άνοιγμα σήμερα. Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει ένα DS το οποίο έχει περάσει μια περίεργη ιστορία, το 2008 από ό,τι μου είπε, τον Ιούνιο του 2008 στον σεισμό του... της Ανδραβίδας που έγινε στο νομό Ηλίας όπου πέθαναν δύο άτομα, τέλος πάντων το παιδί είναι από εκείνη την περιοχή και μου είχε πει ότι το είχε βγάλει το DS, έπαιζε ρε παιδί μου αυτό και πήγαινε τότε πέμπτη δημοτικού το παιδί. Και άρχισε να τρέμει ξαφνικά γύρε παιδί μου από ότι μου έγραψε στο μήνυμα το οποίο συνόδευσε το πακέτο πριν έρθει το πακέτο. Και όταν γύρισε στο σπίτι είδε ότι μετά το σεισμό ότι από όλα τα πράγματα που είχαν φύγει από τη βιβλιοθήκη που είχαν πέσει κάτω το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργούσε σωστά και σε ένα παιχνίδι Spider-Man νομίζω που έπαιζε ακόμη ήταν αυτό και γενικά είναι ωραίο γιατί το έχει συνδέσει με κάτι το οποίο δεν είναι τόσο καλό όπω ο πασισμό, αλλά είναι μια όμορφη ιστορία. Αυτό εδώ φαντάζομαι είναι το DS. Και εδώ έχει κάποια άλλα πράγματα όπω κοχύλια. Γενικά, ξέρετε ότι είμαι από νησί, μου αρέσουν τέτοια πραγματάκια. Είναι κοχύλια μαζεμένα από τη θάλασσα. Μ' αρέσουν οι πέτρε, τα πετρώματα. Και δεν ξέρω αν το έχω ξανααναφέρει αλήθεια. Και βασικά, ναι, έχει μέσα κάποια όμορφα πετρώματα. Η αλήθεια είναι ότι τα λατρεύω. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Γενικά, έχω συλλογή με πετρώματα, αλλά. Δεν θυμάμαι κατά πόσο έχω αναφέρει στο παρελθόν κάτι σχετικό. Έχει και ένα γράμμα, αλλά ας διαβάσω λίγο το γράμμα. Γεια σου Κώστα, χωρίς πολλά λόγια. Με αυτό το μικρό δωράκι θέλω να σου δείξω την αγάπη μου για την προσπάθεια που κάνεις σε όλο αυτό το ταξίδι που ονομάζεται Check Tech Now. Ελπίζω να επισκεφτώ τη λίμνο κάποια στιγμή για να τα πούμε από κοντά. Ιστερόγραφο, sorry για τα γράμματα, αλλά βιαζόμουν για να διαβάσω για την εξεταστική. Καλή εξεταστική περιπτώντος Νικόλα να έχει βασικά μου αρέσει αυτό γιατί χρησιμοποιείτε τον ορισμό τη εκτεκνάω σε ένα ταξίδι, ρε παιδί μου. Και, ναι. και σαν φοιτητή γεωλογία. Α, γεωλογία. Σου έχω μια μικρή έκπληξη. Στείλε στο Facebook αν έχει απορίε. Γενικά όταν ήταν να πάνω να σπουδάσω φυσική, μου άρεσε να. και η γεωλογία πάρα πολύ. Και σκεφτόμουν τότε επειδή είχα συλλογέ με πετρώματα, τι όμορφο που θα ήταν να μελετά τη γη. Γενικά σε βόλτε που έκανα στην ύπεθρο καθόμουν να έβλεπα πώ διαμορφώνεται το έδαφο και κ.κ. Και, και. Απλά σκεφτόμουν α, ότι. ίσω να μην είναι τόσο τόσο εντυπωσιακό για μένα όσο η φυσική. Βασικά με κέρδισε η φυσική ένα κλικ παραπάνω, αλλά ήξερα πάντα ότι ένα από τα κομμάτια που θα ήθελα να ακολουθήσω μετά ήταν η γεωλογία και πιο πολύ σπηλολογία όσο και να ακούγεται τρομακτικό σε κάποιους. Και νομίζω ότι όντω έχει κάνει πάρα πολύ καλή επιλογή επιστήμης. Λοιπόν, το άλλο που έχει μέσα είναι ο φορτιστής του. Καιρό... Έχω άλλο έναν τέτοιο φορτιστή. Αυτό εδώ από ό,τι ήταν original αλήθεια γιατί ο δικό μου είναι λίγο πιο μεγάλο για το SP. Και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι το FAT το DS. Πρέπει να είναι το πρώτο DS. Και αν είναι το πρώτο DS και δεν είναι το light, θα σε λατρέψω ακόμα περισσότερο. δεν δούμε, έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό το, το πέτρο θα, σου στείλω, θα σου στείλω μήνυμα να ρωτήσω τι είναι παρεμπιπτόντω. Ποιο είναι ακριβώ. Και ναι. Είναι το FAT. Είναι τα FAT. Όσοι έχετε δει παλαιότερα unboxing με DS, έχετε δει ότι είχα πάρει ένα FAT 6 ευρώ. Αλλά δεν δούλευε. Το πήρα κυρίω για να το έχω. Μετά στην πορεία αγόρασα μέσα σε ένα πακέτο μαζί με κάποιο άλλο, άλλο ένα το οποίο επίση δούλευε και δεν δούλευε. Τελικά δεν κατάφερα να βγάλω μάκρια, Οπότε. Ναι, αν είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και επιτέλου ένα πλήρε λειτουργικό. Για κάποιο λόγο το λατρεύω αυτό εδώ. Αν και θεωρείται η επαρχή των DS και τα DS και τα 3DS είναι μακράν έτσι φωτό καλύτερα. Αλλά αυτό εδώ μπορούσε να βάλει να παίξει από το Game Boy Advance και το επόμενο το DS νομίζω. Το light ήταν πιο ήταν, μπορούσε να βάλει από το Game Boy Advance και παίρνουν κάτριτζ. έχει μέσα και το Spider-Man 3. Είναι το παιχνίδι το οποίο είχε όταν μου είχε πει για το περιστατικό. Οπότε ήρθε με όλο το πακέτο μαζί. να ε, στο το βάλω στην άκρη το παιχνίδι. Μάλλον α για να δω ότι δουλεύει. Το πενάκι λείπει, αλλά έχω πενάκι να βάλω. Και γενικά μου άρεσε αυτή η έκδοση. Αν και είχαν όλα το ευαίσθητο να δείτε κιόλα. Από ό,τι βλέπω. Θέμα με το διακόπτη, το χίντζ εδώ πάνω. Δηλαδή ο διακόπτη πάντα ήταν, είχε θέμα. Έχει μπαταρία. Έχει μπαταρία και είναι λειτουργικό. Επίση, να τονίσω ότι όσοι πάτε να επενδύσετε σε τέτοιο... Ωραία, δουλεύει. όσοι πάτε να επενδύσετε σε τέτοιο... τέτοια κονσόλα, να ξέρετε ότι οι κασέτε για το DS παίρνει τι μαύρε. Γενικά, θα δείτε ότι υπάρχουν δύο διακρίσει στα κουτιά. Είναι το μαύρο κουτί, δεν θυμάμαι ποιε εκδόσει είναι. Ε, είναι οι πιο παλιά στι οποίε παίζει και οι πιο καινούργιε στι οποίε δεν τι παίζει. Δηλαδή, είναι κάπου στο μετέχνιο ανάμεσα σε δύο γενιέ αυτό εδώ. Και χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά θα το μπει εδώ στην άκρη. Βασικά για να μην κόβει και το πλάνο από όλοι. Ευχαριστώ και για το πέτρωμα και για το κοχύλι και για το λειτουργικό DS το οποίο πραγματικά ήθελα ένα λειτουργικό DS. Και πάμε στο επόμενο το οποίο είναι από τον Κωνσταντίνο τον Μαρκόνι. που έβαλα το μαχαίρι τώρα. Εδώ το έβαλα. Μ' αρέσει γιατί έχει και το σπαγκάκι και είναι, ξέρεις, όπως τα παλιά τα δέματα που παίρναμε. Το μαχαίρι παρεμπιντώντας είναι πολύ ωραίο αυτό, πολύ λαφορή. Και γενικά... oh, και από ό,τι βλέπω θα βγάλουμε πολύ πράγμα, αλλά δεν θα σας τα, δείξω. θα σας τα δείξω. δείξω τους ή άλλους, αλλά ας ξεκινήσω ένα-ένα να τα βλέπω κι εγώ Μαζί σας. Πρώτο πράγμα. Τι λες τώρα, Tom Brider, The Last Revelation. Πανέμορφο παιχνίδι. Πανέμορφο παιχνίδι αυτό. Είχα. Θυμάμαι εγώ τον Tom Brider, έπαιζε στο PlayStation το 1 για μια περίοδο και ήταν τόσο. Α! Τι λες τώρα! Όχι, ρε φίλε. Έπαιζα τον ε, Brider, το λάτρευα. Τώρα παίζω τον Brider το καινούριο, αλλά αυτό εδώ. Wow. Ναι, αυτό εδώ είναι ένα masterpiece. Έχει βγει το remake τώρα. Ήθελα να αγοράσω το remake πώ και πώ για να το δοκιμάσω. Είναι τα αγαπημένα πολλών φίλων του καναλιού και προσωπικών μου φίλων. Wow. Είναι το Grim Fandango. Ένα τρομερό παιχνίδι. Πάρτε το remake, παίξτε το στο remake. Το Republish που το ξαναφτιάξαν το. Του δώσαν λίγο καλύτερα textures στο. Steam, αξίζει, αλλά δεν περιμένω ότι θα το είχα ποτέ με το DVD, αυτό είναι πραγματικά ένα masterpiece, το οποίο, wow, εντάξει, δεν έχω λόγια, πάει από το καλό στο καλύτερο, για να κατασταθούμε, τι άλλο. Όχι, έλα ρε, ε, έλα ρε φίλε. Τι λες τώρα, Age of Mythology, γενικά αυτό το, αυτό το fun mail είναι μια ιστορία ολόκληρη, Age of Mythology. Σφραγισμένο. 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 Όχι ρε, όχι ρε, σφραγισμένο τώρα, σοβαρά. 2005-2006 πρώτο έτος φοιτητή στη Θεσσαλονίκη είχαμε όλοι στη σειρά μου μόλις είχαμε πάρει τα λάπτοπ μας και θέλαμε, είχαμε μπει για τα καλά είχα ξεκινήσει Civilization το 3 και μετά μπήκαμε και στο Mythology και λέγαμε όπου να πηγαίνουμε σε Internet καφέ να παίζουμε σπασμένα το... Να σπα... Και λέγαμε πού να πηγαίνουμε σε Internet καφέ και να παίζουμε το Age of Mythology όλοι μαζί, Λανάκη. Και επειδή δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε συνέχεια σε έναν καφέ και να δούμε ναι τα λεφτά μα. Το παίζαμε στα laptop, αλλά είχαμε το πρόβλημα ότι τότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε LAN ασύρματα όπω τώρα. Και ψάχναμε να βρούμε μέσα από το modem του κολλητού μου που ήταν τότε είχε βάλει την 360 κάτι DSL. Θυμάμαι όταν είχαν πρωτομεγαλώσει οι ταχύτητες του Αντώνη. Και βάλαμε, είχαμε πάρει ένα Πώς το λέγανε τότε, ένα extender, τι ήταν, ένα hub που έμπαινε στην Ethernet, δηλαδή συνδέαμε εμείς όλοι με Ethernet τον υπολογιστέ τους τέσσερι μας, τέσσερις υπολογιστές πάνω σε εκείνο και εκείνο συνδέονταν στη μία και μοναδική Ethernet που είχε περισσευόμενη η USB, θα δηλαδή, θα σας γελάσω, που έχει περάσει και πόσος καιρός. Και λιώναμε, μεταξύ εγώ σε αυτό το παιχνίδι, επειδή το έχω λιώσει, το έχω πάρει και remake τώρα και το παίζω, ο αδερφός μου επίσης το έχει λατρεύω να παίζω στα νησιά. Γενικά νησιά και άτλαντες είναι το gameplay. Κανένα δεν μπορεί να με νικήσει όταν παίζω σε χάρτη με νησιά και άτλαντες. Σε υπηρετική χάνω πάντα, χάνω από όλους. Αλλά όταν παίζω σε νησιά με χάρτη με άτλαντιος που να βγάζω πλοία και αυτά, όλοι χάνουν παταγωδός. Τι λες τώρα. Πολύ ωραία πέρασαν, σκέφτομαι, αλλά πραγματικά και σφραγισμένο. Masterpiece, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και είμαι Τη ψυχραιμία σα, σιγά σιγά, έχει πολύ πράγμα. Έλα, ρε, αχ, τα τα τά. Τι λε τώρα, αίι, αίι, φωτιά. Φίλο, αδερφό του λουφι. Τι λες τώρα. Γενικά το Αν Piece είναι από τα μου. Αν και ο αδερφό μου το αγαπάει περισσότερο από μένα, μπορώ να πω. Αλλά αν σκεφτεί ότι προχτέ έβλεπα να πάρω φιγούρες καναδίου του Λούφι που ήθελα. Ταν, 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 ταν. Είναι τεράστια φιγούρα, έχει τα κομμάτια μέσα. Θα προσπαθήσω να τα βγάλω όσο γίνεται καλύτερα. Τι λες τώρα! Τι λες τώρα! Τι λες τώρα! Τι λες τώρα ρε φίλε! Ρε εσύ Κωνσταντίνε, ειλικρινά! Wow! 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 Σου το δείξω και από εδώ. Τι λες τώρα! Τεράστια φιγούρα, πανέμορφη! Έχει και τη βάση νομίζω μέσα, αυτές έχουν και βάση. Και συνεχίζω! Έλα χωρίς κεφάλι! πω πω πω, θυμάστε το... Το μεταξύ θα πάρετε sneak peek τι έχει ήδη Πού είναι ένα κεφάλι να βρούμε Που θυμάστε εδώ στην Ελλάδα έπαιζε το Πάμε σε μια περιπέτεια αυτό είναι Αλλά που άλλον είναι αυτό Πού είναι Α, Κεφάλι κεφαλάκι Τέλο πάντων το βάζω στην άκρη Λείπει το κεφάλι θα το βρω μετά μέσα Πάμε σε κάτι που είδα ακόμη Ace, φωτιά, και, το, και αυτό είναι το κεφάλι πες να είναι μέσα. Συνεχίζει γιατί έχει πάρα 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 πολλές. Α! Τι λες τώρα... Ωραία, εδώ είναι ολόκληρο collection. Και εδώ, θα σας δείξω μια από τις αγαπημένες μου. Wow. Αυτό εδώ παίρνει εδώ σίγουρα. Αυτό εδώ μπαίνει, εδώ σίγουρα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μορφή που είχε ο Λούφι, αν θυμάμαι καλά, όταν τον είχανε μπουστάρει στο... εκεί στο νησί με τις σκιές, που δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα γιατί είναι τόσο πολλά, που είχαν πάει στο νησί με τις σκιές και τον είχαν μπαφάρει και έχει γίνει σαν Hulk και μπήκε μέσα και τα σπάσε όλα. Νομίζω αυτή πες να είναι, αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Μπορεί να κάνω και λάθο εδώ γιατί. Βασικά, όχι, δεν είναι. Νομίζω είναι καινούργια τη μορφή. Τι λε τώρα. Τι λε τώρα. Α! Τι λε τώρα. Σάντζι. Ή όχι, ο Σάντζι είναι αυτό. Ο Σάντζι είναι αυτό. Τα κεφάλια να βρω γιατί χωρί κεφάλια. Έχει <laughs> κεφάλια. Κάπου πρέπει να είναι και τα κεφάλια. Πε μου ότι ήρθαν χωρί κεφάλαιο τώρα, να τρελαθούμε. Α! Τσόπε! Φράγκι. Βγάζω, εγώ βγάζω όλα. Αλλά... Α, τα κεφάλια είναι εδώ. Εντάξει, υπέροχα. Είσαι θεούλης Τα κεφάλια του είναι όλα εδώ μέσα. Θα κάτσω να τα φτιάξω μετά. Τι λε τώρα, επίση. Εδώ είναι η βάση προφανώ για το Port, Port του Ace είναι, είναι η μία η βάση. Προφανώ πια είναι μεγάλη, η μικρή αυτή εδώ παίζει να είναι. Wow. Αυτή τη στιγμή είναι πώ αποκτά μία ολόκληρη συλλογή μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Είναι η βάση των υπολείπων. Εντάξει. Επίση. Λοιπόν, αυτό εδώ το σκεφτόμουν και έλεγα πώ θα γίνει κάποια στιγμή να πάρω ένα. Λοιπόν, αυτή είναι η πράσινη. Αλλά ποια πράσινη είναι η έκδοση Pokémon. Όσοι ξέρουν, δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ με αυτό εδώ το Pokémon απ' έξω. Αυτέ λοιπόν είναι remake, είναι ε, κασέτε οι οποίε έχουν φτιαχτεί. Και άμα δείτε και μέσα, φαίνεται γιατί υπάρχει το άνοιγμα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στι κασέτε. Για να ξεχωρίζετε τι πειρατικέ. Τι. από τι original. Κάπου, κάπου πρέπει να υπάρχει και μια original. Λοιπόν, για να δείτε τη διαφορά, η ευκαιρία είναι. Αυτές είναι κασέτες τις οποίες φτιάχνουν με custom ROM μέσα ή με ROM από παιχνίδια που παίρνουν. Βάζουν και άλλα, εμπλουτίζουν, έχει πάρα πολλά. Συνήθω μπορεί σε μια τέτοια να σου βάλουν όλα τα Pokémon και αυτή είναι η original, η κίτρινη. Οι διαφορέ, προφανώ δείτε. Εδώ παρά λέει Nintendo Game Boy, εδώ λέει και το Game. Και μέσα, για να τι ξεχωρίζετε, είναι ότι είναι όλο κλειστό. Βλέπετε, ενώ εδώ είναι ανοιχτό. Γενικά ξεχωρίζει και από πίσω λέει Made in Japan. Γενικά είναι ωραίε αυτέ και είναι πολύ φθηνέ γιατί πολύ μπαρδεύεστε και μου λέτε Κώστα, βρήκα την πράσινη, την μπλε, την γκίτρινη, την κόκκινη, την Pokémon με 1, 2, 3 ευρώ να την πάρω. Κατά πάσα πιθανότητα και άμα έχει και το αυτοκόλλητο που δεν έχει καμιά σχέση με το τέτοιο είναι η μετασιόν. Αλλά παίζουν απόλυτα καλά, δεν έχουν πρόβλημα. Γενικά, μην φοβάστε να τι αποκτήσετε. Και συνεχίζοντα, έχει άλλα κομμάτια τα οποία πρέπει να τα συναρμολογήσω από τι φιγούρε. Πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να συναρμολογήσω από τι φιγούρε, όπω όπλα και κομμάτια που έχουν βγει εκτό. Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Wow. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Γενικά, αυτό είναι μια ολόκληρη συλλογή μέσα σε. Που, τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Α, ah, Θέλει προσοχή εδώ γιατί μπορεί να έφυγαν. ακόμα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ε, γενικά το είδατε λίγο. Ναι. Αλλά. Οκ, okay, γενικά είναι περίεργη η φάση γιατί αποκτά ξαφνικά μια τεράστια συλλογή από. και που δεν το περιμένει με φιγούρε οι οποίε, για να τι αγοράσει αυτέ, κάνουν μια περιουσία προφανώ. Ακόμα και η μητασιών που να τις πάρεις και όχι original πάλι να κρύβες φιγούρες δηλαδή πόσο μάλλον να δώσεις τα λεφτά όλα για να τις αποκτήσεις γενικά είναι πάρα πολύ καλή συλλογή και θα προσπαθήσω να σας δείξω πλάνα στο τέλος αφού τις συναρμολογήσω όλες και τις φτιάξω Χίλια ευχαριστώ και στον έναν και στον άλλον, δηλαδή και στον Νίκο και στον Κώστα. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Πραγματικά, πραγματικά δεν έχω λόγια. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο καινούριο unboxing και έχει το νου σας να εμφανιστεί από μέρα σε μέρα. Στην περιγραφή θα έχω διεύθυνση, αν κάποιο θέλει να στείλει fan mail ή οτιδήποτε, μια ζωγραφιά, ή να μου πείτε ένα λόγο δικό σας ή οτιδήποτε θέλησατε. Και αν θέλετε να κάνουμε κάτι unboxing που εσείς θα θέλατε να δείξουμε στο κανάλι, να ο Κώστας και αρχίζω τη συνερμολόγηση. Τα λέμε παιδιά. Γεια σας.